Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, υποδεχόμενος τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε στο ρόλο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της πόλης που αποτελεί σημείο αναφοράς για τρεις θρησκείες, οι οποίες μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά. Θα λέγαμε η πνευματική πρωτεύουσα όλων των πόλεων και διαθέτει αρκετό χώρο να φιλοξενήσει τους πάντες. Ο Στέφανος Κασελάκης εξέφρασε τη στήριξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και αναφέρθηκε ειδικά στο μήνυμα για άμεση κατάπαυση του πυρός που θέλει να στείλει με την επίσκεψή του στην Παλαιστίνη. Παράλληλα, ζήτησε από Ευρώπη και Ελλάδα να αναλάβουν πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια σημαντική αποστολή και για την πίστη μας, αλλά κυρίως επίσης και για τον ελληνισμό. Τη διόδη του ελληνισμού, την παρουσία του ελληνισμού, ειδικά εδώ στην ευρύτερη περιοχή μας με την σφαγή την οποία βλέπουμε κάθε μέρα να διαδραματίζεται. Και σήμερα, τις τελευταίες ώρες, είχαμε 40 παιδάκια, άμαχοι συνάνθρωποι μας, αλλά παιδάκια, να χάνουν την ζωή τους. Δεν αρμόζει στην ανθρωπότητα αυτή η κατάσταση. Υπάρχει ένα αιματοκύλισμα χωρίς κανένα όριο και κάτι γνώμη μας, ο δυτικός κόσμος και η Ελλάδα να παραμένει στο περιθώριο, να παραμένει στα λόγια. Χθες, πρώτη μέρα της επίσκεψής του στη Δυτική Όχθη, ο κ. Κασελάκης συνάντησε τον Υπουργό Τουρισμού της Παλαιστινιακής Αρχής και επέλεξε να επισκεφτεί τον προσφυγικό καταβλισμό Αλάιντα κοντά στη Βιθλέμ, στον οποίο διαβιούν περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι. Εμείς όπως είμαστε, ποτέ έχουμε πει να πιστήσω ότι θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Η επίσκεψη Κασελάκη στην Παλαιστίνη ολοκληρώθηκε με τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τον ειδικό συντονιστή του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Ευρώπη να σηκώσει ένα άστημα, να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα υποστήριξης στην Παλαιστίνη, ξεκάθαρο μήνυμα άμεσης κατάπαυσης του πυρός και συγχρόνως να αναγνωρίσουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μέσα σε αυτές προφανώς και η Ελλάδα, να αναγνωρίσει άμεσα το Παλαιστινικό κράτος για να προχωρήσουμε στην εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών.